ρυθμάτων της... Ακούστηκε σήμερα ότι υπήρχε μια deadline στις 11. Είναι 2 λεπτά πριν τις 12. Έχουμε το έγγραφο το οποίο θα ελέγξουμε. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιες προόδοι, αλλά αν αποδεχτούμε αυτό το κείμενο, τότε θα αργήσει το Eurogroup κατά μισή ώρα, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε ακριβώς αυτό το οποίο θα μας υποβληθεί. Μέσα στη νύχτα, από ό,τι ακούσαμε, η Ελλάδα είπε ότι δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό και δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα άλλο. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα πρέπει να φτάσουν σε ένα συμπέρασμα μέσα στη νύχτα. Εάν φτάσανε και αν μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή, τότε θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Με εκπλήσει το γεγονός του τρόπου με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει το μέλλον του ελληνικού λαού. Αν αυτό το έγγραφο δεν γίνει αποδεκτό, αν δεν μπορέσουν οι υπουργοί οικονομικών να το εγκρίνουν, τότε πραγματικά θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικές λύσεις. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Κοιτάξτε, οι εναλλακτικές λύσεις θα συζητηθούν. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ είμαι πάντοτε αισιόδοξος ότι θα υπάρχει ένα συμπέρασμα, αλλά από λεπτό σε λεπτό η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Νομίζω ότι αυτή είναι πραγματικά η τελευταία δυνατότητα για την Ελλάδα. Σας είπα ότι η τελευταία στιγμή είναι την Κυριακή. Εάν δεν υπάρξει αυτό την Κυριακή, δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στα κοινοβούλια. Αλλά δεν είναι δυνατόν, επιμονή μου βάσεως, να βρισκόμαστε εμείς σε μία πίεση επειδή οι Έλληνες δεν μπορεί να ανταποκριθούν. Θα πρέπει πραγματικά η Σύνοδος Κορυφής να έχει από τους Υπουργούς Οικονομικών μία συγκεκριμένη σύσταση και βάσει αυτής να κινηθούμε. Λέγεται πάντοτε ότι οι Έλληνες θέλανε κάποια άλλα μέτρα από αυτά τα οποία υποβάλατε ή ότι δεν εξεπλάγησαν οι Έλληνες από το γεγονός ότι δεν αποδεχθήκατε τα δικά τους μέτρα. Πρέπει να σας πω ότι το Δούνουτου είπε ότι τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν προταθεί δεν έχουν καμία σχέση με αναπτυξιακά μέτρα. Είναι μόνο φορολογικά μέτρα. Είναι μέτρα τα οποία έχουν άμεση σχέση μόνο με οτιδήποτε έχει να κάνει με επιβολή νέων φόρων και αυτό δεν θα οδηγεί σε ανάπτυξη, κάτι το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Εάν θέλει να οδηγήσει η Ελλάδα και η κυβέρνησή της όλο αυτό το χώρο στον καλό δρόμο, εμείς θα βοηθήσουμε. Αν δεν θέλει όμως, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Πάντως πρέπει καταρχάς να δούμε το έγγραφο και μετά να αποφασίσουμε. Ακούσαμε λοιπόν.